κερδίσαμε δίκαια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλό μας. Και μας δίνει μεγάλη δύναμη αυτή η νίκη να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα στο γήπεδο μας. Και επίσης μια νίκη η οποία επιτυχάνεται απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο όπως είναι η Αγελεούσα, έχει τη δικιά της αξία. Τώρα ετοιμαζόμαστε την Τετάρτη για το κύπελλο με τον Ισιακό. Θεωρούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να διεκδικήσουμε την πρόκληση. Παίζετε με τον Ελισσιακό την Τετάρτη. Τετάρτη, 2.30 ώρα. Και είδαμε ότι ξεκουράσατε αρκετούς παίκτες. Δεν ξέρω ακριβώς. Έχουμε κάποιους τραυματίες οι οποίοι σιγά σιγά επανέλθουν. Αλλά όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, ότι στο ποδόσφαιρο παίζουν μόνο οι παρόντες. Οι παρόντες είναι για να τους επικαλούμαστε σαν δικαιολογία εμείς οι προπονητές. Όταν κάτι μας πάει καλά. Στην αδέμα τη δικιά μας δεν συμβαίνει αυτό. Όλα τα παιδιά είναι, τα θεωρούμε ότι είναι βασικοί παίκτες και με αυτούς δουλεύουμε όλους. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για τη συνέχεια σας είπα και προηγουμένως ότι αυτή η νίκη μας έδωσε μια βάση να πατήσουμε. Έχουμε ένα σερί τρία καλά αποτελέσματα, οπότε θα μας ανεβάσει βαθμολογικά και στο κομμάτι της συγκομιδής είναι πολύ καλό και στην ψυχολογία. Ευχαριστώ.